Καλησπέρα, είμαι Άγγελος σε ένα βίντεο. Άλλο ένα βίντεο short. Πλάκα πλάκα, μέχρι τώρα έχω κάνει αρκετά βίντεο shorts, πάνω από 10. Από το προηγούμενο Μάιο που ξεκίνησα τα βίντεο short. Λοιπόν, αν έχετε δει, μάλλον θα δει πρώτο αυτό που γυρίζω τώρα και θα ανεβούν τα δύο τυμπανιάρικα βιντεόδια που έκανα 23 λεπτά το κάθε ένα. Θα ανεβούνε όλα αυτά, αυτό το βίντεο και τα άλλα δύο που έχω γυρίσει στο, σήμερα θα ανεβούνε μαζί. Αυτό το βίντεο θα ονομαστεί I am alone shorts. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαι στο δωμάτιο των γονιών μου. Ετοιμάζομαι να πέσω για ύπνο. Γιατί αύριο, όπως σας είπα και στο προηγούμενο και στα βίντεο που θα ανεβούνε το τεχνηριόν καλύτερα, ότι θα έχω μια πολύ γεμάτη μέρα. Θα πάω στο Γενίδιο το πλανητάριο αύριο το πρωί. Ξεκινήσω από εδώ κατά τις 11, θα ήταν μια κατά τις 12-12.30. Ανάλογα με την κίνηση που έχει το λεωφορείο για να πάω από το Μαρούσι ή Πεύκη, πέρα το οποίο θα πέφτει πάση τα πόδια στο Μαρούσι. Από εκεί παίρνω λεωφορείο και πάω παλιό Φάλιρο που είναι το Γενίδιο. Μάλιστα, για να πούμε λίγο για την ιστορία. Ότι έχω κάνει ένα βιντεάκι στο παλαιό Φάλιρο, βάζω όχι ένα, δύο. Έκανε ένα το καλοκαίρι μας πέρσι και ένα πριν από λίγους μήνες. Έχει ανέβει μαζί με το βίντεο σου, με ένα από τα τελευταία βιντεάκια στο Βιενίδιο που έχουν ανέβει μέχρι τώρα. Έχω επίσης ετοιμάσει και μία ανάλυση για το Βιενίδιο που θα ανέβει μία από τις επόμενες μέρες. Θα γράψω άλλη μία ανάλυση. Θα ανέβουν χρωστές μέρες, ίσα ίσα να έχουμε μια συνεχή ροή βίντεο. Παιδιά, να ανεβάσω όλα μαζί, το ξέρετε, ότι μπορώ να ανεβάσω όλα βίντεο που έχω γυρίσει τους τελευταίους μήνες, έχω γυρίσει πολλά βίντεο τους τελευταίους μήνες, τα κρατάω μέσα στο χώρο που έχει στις για backup, μπορώ να τα ανεβάσω σε μία μέρα. Αλλά επειδή ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω αυτό, όχι λόγω διανύτητας από την κάμερα και από το κινητό που γράφω τα βίντεο, αλλά από αισθητική. Γιατί θέλω όλα αυτά τα βίντεο να ανεβαίνω κάθε μέρα. Για να βλέπετε ότι είμαι στο YouTube, παρακολουθώ τις εξελίξεις, παρακολουθώ τι γίνεται, συνέχεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε και την πόρτα εκεί, είμαι μόνος μου, δεν είναι κανένας άλλος εδώ στο σπίτι μαζί μου. Ήμουν εδώ, βλέπετε εδώ και τον υπολογιστή, βλέπετε εδώ δύο άλμπουμ που έχω κάνει, γιατί έκανα μια δουλίτσα εδώ με τα χαράβια που έχω βρει. Θα βρούμε κι άλλα. Μαγκές! Μία από τις επόμενες εβδομάδες, ελπίζω να τα καταφέρω με το Πάσχα, θα κάνω μερικά βιντεάκια στον υπολογιστή. Θα κάνουμε έρευνες. Τέλος, finally! Αν και εγώ κάνω κάθε μέρα έρευνες στον υπολογιστή. Off camera, για να βρω κάποιες φωτογραφίες, να τις ενώσω, να τις φτιάξω, να γραφτώ τους φακέλους. Όπως σας είπα και στο πρώτο βίντεο, έχω πάνω από 26 φακέλους σωστικά και εδώ τη Lexar που έχω, που είναι 4GB μόνο. Θα μπορούσα να πάρω άλλα ένα στικά για να έχω μόνο τις καινούργιες φωτογραφίες, για να μην μαζεύονται πάρα πολλά. Παιδιά, να πω και αυτό, ότι κρατάω τις φακέλους στο στικάκι μου μέσα για backup. Γιατί πες ρε φίλε, γίνεται μια τρολιά και χάνω τις φωτογραφίες, χάνω τις φωτοτυπίες ή τα άλμπουμ που έχω βρει εδώ. Πείτε τα χάνω. Αν τα χάσω τι γίνεται? Εκεί ρε φίλε τι κάνεις? Πρέπει να έχεις από ένα backup. Εάν τα χάσω, λέμε τώρα, χτύπα ξύλο. Εάν τα χάσω, να τα βρω αμέσως. Για πάνω να τα ξαναβγάλω. Καλά, έτσι και εγώ ξέρετε ότι τη συλλογή μου την προσέχω σαν τα μάτια μου. Και όταν κάποιος, ειδικά όταν κάποιος μου την πειράσει και μου την αρπάει, είτε μου την αλλάζει, είτε γίνεται το οτιδήποτε, εγώ πάντα όταν κάποιος μου κάνει κάτι τέτοιο, μου πειράσει τη συλλογή μου, εγώ πάντα φρικάρω. Γιατί εκεί γίνομαι άλλος άνθρωπος. Γιατί εγώ την έχω φτιάξει, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω στα χέρια μου. Είναι φωτογραφίες που δεν τις ξαναβρίσκεις πλέον. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που την κρατάω ακόμα. Θα μπορούσα τώρα, αν ήταν, να την έχω πετάξει.
για να την έχω στείλει στο αναζήτητο. Αλλά έχω επιλέξει και την κρατάω. Έτσι και αλλιώς βλέπετε εδώ, σας έχεις και προηγουμένως, έχω δύο άλμπουμ που κάνω τις ερευνές μου. Τώρα, αν πείτε θα το δεις στα σχόλια, ποια είναι αυτά τα άλμπουμ που έχω, είναι αυτά που θα σας κρατήσει πριν από... δεν σας το ξαναδείς αυτά, ότι θα κάνω βίντεο σχετικό με αυτά. Είναι καλκοπλία. Στένα Line, σε Fin Line, σε Carrier, σε Poseidon Sages Hafts, Salamis Line, Sealing, Αφομέρι, Τιρένια, Τζινεβί, για την Αβελός δηλαδή, Γκριμάλντι και πάει λέγοντας και πολλά άλλα. Και το All Line, All T Gruppen, All Rederiet, Rederiebi Nordo και οτιδήποτε και άλλα πολλά. Θα τα δούμε άλλη φορά αυτά. Τώρα δεν είναι καλή ώρα. Γι' αυτό είναι βίντεο Voice Source, δεν είναι κανονικό βίντεο με κανονικό μεγέθος. Λοιπόν, παιδιά, είμαι μόνος μου. Έχω εδώ πέρα την τηλεόραση Turbo X, εδώ έχω και το TV Box. Αλλά μην σκείτε, TV Box δεν το έχω δει και πολλούς. Ναι, παιδιά, έχουμε και TV Box. Φαμί Boxes. Πήραμε γύρω στα 50 ευρώ από το Media Markt. Δικιά μου ιδέα. Γιατί η μαμά δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν. Νομίζω ότι ήταν απλά θα βλέπαμε Netflix μέσα στην τηλεόραση. Που έχει Netflix, είναι Smart TV. Αλλά δεν της είχα πει ότι μπορεί να βλέπει Netflix παντού. Ακόμα και στο δωμάτιό της. Εδώ πέρα αυτή η τηλεόραση δεν είναι Smart TV. Είναι κανονική. Δεν έχει Smart TV ικανότητες. Τέλος πάντων, έχουμε πέρα την. Αυτή η τηλεόραση δεν είναι. Το ξαναλέω, δεν είναι Smart TV. Για να μην μπερδευτείτε. Και στην ουσία με ένα TV Box κάνεις την τηλεόραση στο Smart TV. Γιατί μπορείς να βάλεις και άλλες εφαρμογές μέσα, μπορεί να έχει και από μόνο του, μπορείς να βάλεις και εσύ ο ίδιος. Έχει Red Bull, έχει BBC, έχει Disney, έχει Arena Plus, έχει Rakuten TV, έχει Netflix, έχει Spotify, έχει πολλά πράγματα μέσα. Σαν ένας υπολογιστής ή μια κονσόλα. Ή μια Smart TV που δεν έχουν όλοι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, άλλο ένα βίντεο short. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Οπότε, αναμονή, θα ανεβούν αυτά τα τρία βιντεάκια που έχω γυρίσει σήμερα. Και αύριο θα γυρίσω το βίντεο στο γενίδιο. Σας είπα προηγουμένως ότι θα πάω και δελφινάριο. Αλλά δυστυχώς για μένα, επειδή θα είμαι με τον πατέρα μου και θέλω να πάρεις λίγο χρόνο μαζί, δεν μπορώ να γράψω βίντεο ακόμα. Έτσι κι αλλιώς στο δελφινάριο έχουμε πάει. Σε αγαπάμε από λίγους μήνες. Αλλά μπορώ να σε πάω και μόνος μου. Εύκολο είναι. Παίρνεις το τρένο, ανεβαίνεις την μεγάλη φορά στον Πειραιά και από εκεί πας με τα πόδια δελφινάριο. Είναι πολύ κοντά. Σε έχω πάει με τα πόδια. Σε έχω πάει με το. Πριν από μήνες. Όταν είχα ακόμα το παλιό μου κινητό, το Hermes 2. Anyway, λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το νουντάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!